που κατεβαίνει στη Β' Αθηνών. Αύριο θα ανακοινωθούν τα ψηφία. Θα ανακοινωθεί έτσι. Κάποτε πρέπει να τα ανακοινώσετε, ρε παιδί μου. Έχετε, το έχετε βάλει. Καταρχάς, τι είναι αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς? Θα πάτε να υπογράψετε χαρτί εσείς προηγουμένως ότι ό,τι ώρα θέλουν σας παίρνουν την καρέκλα πίσω? Δηλαδή ο λαός θα σας ψηφίσει, αλλά άμα δεν σας γουστάρουν θα σας πάρουν και την καρέκλα? Κώδικας ηθικής δεοντολογίας. Τι είναι αυτό ο κώδικας ηθικής? Μου θυμίζει λίγο τους κώδικες του Παπαδόπουλου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάθε άλλο βουλευτές είναι δεσμευμένοι από τις αποφάσεις. Να παραδίδουν την καρέκλα? Όχι, δεν είπαμε αυτό. Έχουν ένα ηθικό κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Όχι, μισό λεπτό. Λέει ότι η καρέκλα ανοίξει το κόμμα. Και ότι αν δεν έχεις καλή συμπεριφορά, πρέπει να παραδίδεις, όπως λέμε, παρετήσεις εκ των προτέρων διοικητικών συμβουλίων που λέμε σε ξένες εταιρείες. Δηλαδή θα δίνετε την παρέτηση προηγούμενος για να τη χρησιμοποιήσει το κόμμα, δηλαδή η ηγεσία όποτε γουστάρει. Όλοι οι υποψήφοι βουλευτές μας, κύριε Τράγκα, είναι υποχρεωμένοι να συναποφασίσουν με δημοκρατικό τρόπο και στα πλαίσια των καταστατικών δεδομένων του κόμματός μας. Θα υπογράψετε εσείς αυτό το κώδικα? Βεβαίως και θα. Με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ευθύνη. Καλά, εσείς εντάξει, επειδή μπορεί να είστε και παλιός. Όλοι θα το υπογράψουν. Άρα θα παραβιάσετε άρθρο του συντάγματος. Γιατί θα το παραβιάσουμε? Το άρθρο 60. Μιλάμε για τη συνείδηση, δεν μιλάμε για τις συμπεριφοράς στις ψηφοφορίες. Μιλάμε για τις οικονομικές υποχρεώσεις των βουλευτών. Αφήστε το έναντι του κόμματος. Μιλάμε στο να μπορούν να πληρώνουν διεργαζόμενοι του κόμματος από πόρους που προέρχονται και από το μισθό των βουλευτών. Μην το πάτε άλλο. Μιλάμε για το μισθό των βουλευτών, μέρος που πάει σε οργανώσεις αλληλεγγύης. Μα αυτά εμείς έχουμε εσωτερικές διαδικασίες. Όπως όλα τα κόμματα. Είναι κομμουνιστικές διαδικασίες. Όχι, κάνετε λάθος, κυρία. Δεν μιλάμε για την ψηφοφορία στην Βουλή. Καθόλου κομμουνιστικές, είναι εντελώς δημοκρατικές. Λέτε ότι η έδρα δεν ανήκει στο βουλευτή, λέτε, και ανήκει στο κόμμα. Όμως το άρθρο η έδρα ανήκει στο λαό, δεν ανήκει στο κόμμα. Η έδρα ανήκει στο λαό. Είναι πολύ βασικό. Καλά, άστο τώρα, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Πάντως καλό θα ήταν. Αλλά το εξήντα του συντάγματος είναι σαφές. Η έδρα ανήκει σε αυτόν που εκλέγεται. Γι' αυτό άλλωστε, όταν εκλέγεσαι, πάβεις να είσαι καν βουλευτής της περιφέρειάς σου και λέγεσαι εθνικός βουλευτής. Γιατί ανήκει σε όλη τη χώρα. Δεν ναι, θα είναι σε ριζέο βουλευτής τώρα. Γιατί, κυρία μου. Εντάξει, κύριε Τράγκα, να κάνουμε, κυρία μου, ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι τόσο κακό τα κομμάτια. Να σας πω κάτι πολύ απλό για να το κλείσω το θέμα. Για να το κλείσω μισό λεπτό, παρακαλώ. Γιατί εμείς εγκαλούμαστε. Θα απαντήσω εγώ για το κλείσω. Εμείς θα απαντήσουμε για το κλείσω και εσείς για το δικό σας κομμάτι. Μόνο να κλείσω με το εξή. 10 δεύτερα θα σας πάρω μόνο. Ναι, εμείς από την, πλευρά μας θέτουμε με πολύ καθαρό τρόπο τις οικονομικές υποχρεώσεις των βουλευτών έναντι του κόμματος. Δεν βάζουμε κανένα ζήτημα που παραβιάζει το Σύνταγμα ή τον κανονισμό της Βουλής σε καμία περίπτωση. Και είναι μια εσωτερική διαδικασία που είναι απόλυτα διαφανής και δημοκρατική, όπως επίσης και η συμπεριφορά των βουλευτών. Όπως επίσης και η συμπεριφορά των βουλευτών προεκλογικά. Κύριε Τράγκα μου, κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διακινήσει 500.000 φυλάδια. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Με συγχωρείτε, εδώ αυτός, σας λέμε. Μα δεν, εμείς αυτό υπογράφουμε. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στην οικονομική διαφάνεια. Αυτά τα κάνει ο Βόρειο Κορεάτης. Επάνω παίρνει η παρετήσεις. Εμείς δεν είμαστε εξαρτώμενοι από ισχυρά και κρυφά συμφέροντα. Καθόλου κρυφά. Γιατί εμείς είμαστε εξαρτώμενοι, δηλαδή. Μισό λεπτό. Επειδή δεν υπογράφουμε αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έτσι λέτε, οι άλλοι εξαρτώμενοι. Εδώ κοντά σας η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η οποία κατεβαίνει στα υπόλοιπα Αττικής. Στην Αττική. Καλησπέρα. Στην Αττική, το θυμώ. Τα λέω εγώ υπόλοιπα. Αττική. Εμείς τη λέμε Αττική. Ο κύριος Θανάσης Τζίμας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ τον καλωσορίζω. Ο κύριος Τάσος Δαρσινός, υποψήφιος βουλευτής στη Β' περιφέρεια της Αθήνας, Δημοκρατική Αριστερά. Και Περιστεριώτης. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή τύχη και σε εσάς. Κατεβαίνετε, παρακαλώ. Στη Β' Πυρέα θα ανακοινωθούν αύριο τα ψηφοδέλτια. Αύριο. Το κόμμα δεν σας έχει πει που σας κατεβάζει όπου θέλει. Στη Β' Πυρέα. Και θα υπογράψετε και εσείς τον κώδικα. Κανονικά, Φυσικά. Είναι όπως τις εταιρείες, ξέρετε, τις offshore. Υπογράφουν προηγουμένως, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφει παρετήσεις. Και όχι μόνο, και στην ITT και παντού υπογράφουν παρετήσεις για να είναι και γρήγοροι όταν φεύγουν. Λοιπόν, για πέστε μου, ο κύριος Καρπούζος είναι εδώ, Χαράλαμπος, κατεβαίνει με το κόμμα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του κύριου Παπανδρέου. Καλησπέρα. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να δούμε, να ετοιμάσουμε το 233, έχουμε, ναι, το ξέρω. Β' Αθήνας. Έχουμε τα βίντεο που παίζουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού για την κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία θα σχολιάσουν, κύριοι. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κρίση. Είναι μεγάλη αφορμή για μένα σήμερα. Άκουσα τον κύριο Μπαλάφα να λέει ότι πρόκειται να αφοπλίσετε την ελληνική κοινωνία.
και ότι θα τους δώσει τα επόμενα τριαντάφυλλο να κρατάνε. Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ να αφοπλίσει την ελληνική αστυνομία? Θα σας απαντήσω... Ευθέως, γιατί είστε άμυνας μόνο... και τεχνολογίας σας. Εσείς είστε άμυνας και διπλωματίας, με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχω ναι. την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και για τα σώματα ασφαλείας. Ναι. Το πρόγραμμά μας είναι αναρτησμένο εδώ και 2 μήνες στο διαδίκτυο. Δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος αφοπλισμός της αστυνομίας. Τι πρόκειται να κάνετε, θα τους δώσετε light όπλα, θα έχουν σφεντονάκια, δηλαδή τι θα έχουν, χαρτοπόλεμο, θα φυσάνουν. Έτσι, άμα έρχονται σε επαφή με κανέναν κακοποιό. Οι 55.000 αστυνομικοί, οι κακοπληρωμένοι αστυνομικοί, που είναι στον πάτο της εργατικής αλυσίδας σήμερα στη χώρα, από άποψη. Και θα γίνουν καλοπληρωμένοι άμα του πάρει το όπλο. Θα συμπεριφέρεται ιδιαίτερα το κομμάτι εκείνο των 3.000 που είναι οι δυνάμεις καταστολής, που είναι γνωστοί ως ΜΑΤ, αλλά δεν είναι ΜΑΤ. Θα τα κρατήσετε τα ΜΑΤ. Οι ομάδες αυτές θα επαναπροσδιοριστούν πώς στο ρόλο. Πώς θα τις πούμε αυτές τις ομάδες που είναι καταστολής? Δεν θα προχωρούν ομάδες αγάπης, στην καταστολή δηλαδή, των εργαζομένων πώς... και των κινητοποιήσεων. Α, δεν θα πηγαίνουν σε επαναπεριέσεις, ούτε σε κινητοποιήσεις. Θα είναι σε διαδικασία περιφρούρησης της ατομικής περιουσίας του ελληνικού λαού. Όταν βγαίνουν οι αντιεξουσιαστικές ομάδες, χωρίς θα χτυπιούνται με τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ή θα επιτρέπουν την καύση των καταστημάτων? 2,5 χρόνια πριν στο Σύνταγμα, με 6.000 κρότου λάμψης σε 6 ώρες που δεν συνέβη ούτε στην Γάζα. Άρα τελειώσαμε με αυτά. Επομένως τελειώνουμε με την βία και την καταστολή των εργαζομένων και των ειρηνικών και δημοκρατικών κινητοποιήσεων, και ο βασικός ρόλος της αστυνομίας. Δηλαδή όταν βγαίνουν αντιεξουσιαστικές ομάδες έξω, είναι η καταπολέμηση, η καταπολέμηση του εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν εκεί και χρειάζεται ποιοι είναι μεγάλη αυτοί. Στήριξη οικονομική, ηθική, η θεσμική, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να περιφρουρήσουμε. Μισό λεπτό, όχι. Κύριε Ίσια, όχι, μην το διακόπτετε. Μην το διακόπτετε. Πέστε μου, κύριε Ίσια. Εσείς θα μας πείτε για το μνημόνιο μετά. Και για τον κύριο Παπανδρέου. Θα μας πείτε για τον κύριο Παπανδρέου μετά. Θα μας πείτε για την αθωότητα του μνημονίου. Θα τα πείτε. Πέστε μου κάτι γιατί αυτό του κύριου Μπαλάφα έχει δημιουργήσει θέμα σε όλη την ελληνική αστυνομία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πέστε μου κάτι. Πέστε μου κάτι. Αύριο βγαίνουν αντιεξουσιαστικές ομάδες έξω. Εσείς πώς θα βγείτε απέναντι στις αντιεξουσιαστικές ομάδες? Ή πάνε οι πυρήνες φωτιάς και βάζουν 5 κροτίδες. Εσείς πώς θα βγείτε? Με ροδοπέταλα? Ελάτε, παιδιά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να μαζευτούμε λίγο. Οι ειδικές δυνάμεις περιφρούρησης. Ναι. Της περιουσίας του ελληνικού λαού. Έτσι και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών. Πώς μιλάω για τις ειδικές δυνάμεις. Λαϊκή πολιτοφυλακή θα λέγεται. Μα δεν μιλάω για την αστυνομία. Ναι. Μιλάω για τις ειδικές δυνάμεις που υπάρχουν. Τα ΜΑΤ. Τα οποία λέγονται ΜΑΤ. Δεν θα λέγονται ΜΑΤ, κύριε Τράγκα. Και ο Παπανδρέου ΜΑΤΑ έλεγε και ο Καραμαλής ΜΑΤΑ έλεγε. Δεν θα καταστέλουν και θα πληρώνονται θα και θα πρέπει να εκφοδιάζονται και να εκπαιδεύονται, ναι, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί και αυτοί οι ένστολοι εργαζόμενοι είναι, με τις πώς θα αποκλείσουν, με όπλο ή χωρίς όπλο? Εσείς θέλετε να πυροβολούν? Όχι. Ωραία, τι θα κάνουν? Πώς θα αποκλείσουν? Θα περιφρουρούν όπως πώς πρέπει να περιφρουρούν τις κινητοποιήσεις που είναι δημοκρατικές. Αν συμβεί κάτι, θα παρέμβουν και θα επέμβουν. Είπαμε εμείς ότι γιατί θα... δεν ρωτάτε πώς θα σφυρώνουν. Είπαμε εμείς ότι θα... Μιλάμε για αποκλεισμό. Εμείς είπαμε ότι δεν θα καταστέλνουν. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρετε τη σειρά σας. Πες μας τώρα ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν η πρώτη εμφάνιση σας είναι αυτή. Αλλά κρατηθείτε λίγο. Επειδή απάντησα με σαφήνεια, με καθαρότητα, με ευθύτητα, ο επαναπροσδιορισμός των σωμάτων ασφαλείας είναι το βαρύ έγκλημα. Είναι το οργανωμένο έγκλημα. Είναι η ασφάλεια του πολίτη, η ασφάλεια της περιουσίας. Και όχι η καταστολή, η καταστολή των κινητοποιήσεων. Αυτό σου λέει. Κατάλαβα, εγώ έχω καταλάβει. Εγώ έχω καταλάβει. Εγώ κατάλαβα. Για πέστε μου κάτι. Για πέστε μου κάτι. Σήμερα πήρε ταυτή μου. Μισό λεπτό, κυρία μου. Σήμερα πήρε ταυτή μου στο Αθλητήριο Ειδήσεων ότι υπήρξε μια ανακοίνωση απειλητική από πλευρά Κορυδαλλού για δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό και έχουν αναφέρονται σε ένα κορίτσι κτλ.
Ομολογώ ότι δεν άκουσα καμία καταδικαστική ανακοίνωση από τα κόμματα. Δηλαδή αυτά θα περνάνε έτσι, εντάξει, κανονικά. Νομίζω δηλαδή ότι αυτά είναι κατακριτέα, λίμωνο. Οποιοδήποτε απειλεί τον οποιονδήποτε και ιδιαίτερα όχι μόνο έναν δημοσιογράφο, οποιονδήποτε επαγγελματία που ασκεί με απόλυτη ευθύνη το έργο του, δεν μπορεί να απειλείς από κανένα. Θα τις εφημερίδες εσείς. Όλοι θα προστατεύονται, αλλά δεν όχι, θα όχι, θα προστατεύετε στόχους. Δηλαδή, π.χ. εμείς, ας πούμε, στο Real έχουμε 200 ανθρώπους. Ωραία. Θα βάλετε αστυνομία να φρουρίσει τους 200 ανθρώπους από τσιχαντιστές, τρομοκράτες, ιστορίες. Μέχρι τώρα ναι, δεν πρέπει να μεταφέρουμε μια τρομολαγνία στον ελληνικό λαό με αυτή την φρικιαστική. Γιατί εμείς είμαστε μακριά από τη Γαλλία. Που είδαμε στο Παρίσι. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ εμείς. Διότι εδώ στην Ελλάδα. Δεν είμαστε στην διότι Ευρώπη. Διότι εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια των περιθωριοποιημένων μουσουλμάνων που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης δεύτερης και τρίτης γενιάς και στρατολογούνται από το διαδίκτυο, πάνε στη Συρία, εκπαιδεύονται και γυρίζουν ως τρομοκράτες εν δυνάμει στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα δεν είναι ευτυχώς σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, ναι. Και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι οι συνομιλητές μου σε αυτό. Μάλιστα. Δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Αλλά δεν μου απαντάτε σε ένα θέμα που είναι βασικό. Να μας δοθεί και μας ο λόγος για να δούμε. Ας υποθέσουμε ότι είναι μια ειρηνική διαδήλωση. Βεβαίως. Και είναι άοπλοι αστυνομικοί και την περιφρουρούν. Και μέσα από την ειρηνική διαδήλωση βγαίνει ένας με μια μολότοφ και τη βαράει. Θα αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί. Όχι. Ακούστε, πώς θα πετάξει από πάνω σαν L5. Τι θα κάνει δηλαδή. Ακούστε λίγο. Να μην τρελαθούμε. Γιατί εδώ πέρα. Αν αντιμετωπίσουμε οργανωμένη βία, θα υπάρξει και αντίστοιχη άμυνα προκειμένου τα συγκεκριμένα άτομα να συλληφθούν. Τι θα πετάτε εσείς κάτω πόλεμο, κόκκινο. Εσύ μου προδιαγράφετε τώρα. Μα τι είναι προδιαγράφω, που δεν έχει συμβεί. Μου προδιαγράφετε ένα σενάριο τρόμου. Μου προδιαγράφετε αυτή τη στιγμή το γράπουλα να βγαίνει από τον τάφο και να τρώει τους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, φτάνει αυτή η τρομολαγνία. Η ατζέντα είναι γνωστή. Διακόπτουμε με τον κύριο Ίσυχο. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, πρέπει να απαντήσετε. Απάντησα. Είστε και άμυνας και δημοκρατίας. Απάντησα με καθαρότητα, αύριο μεθαύριο, με ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια. Εγώ βλέπω μια αστυνομία. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να κάνετε συνολάκια για τους αστυνομικούς. Οι εργαζόμενοι, εγώ με συγχωρείτε πολύ, στα σώματα ασφαλείας πάτε, δεν είναι πελατεία της κυβέρνησης. Έχετε δίκιο. Είναι εργαζόμενοι με δικαιώματα. Εγώ προτείνω συνολάκια για όλους τους αστυνομικούς. Εργαζόμενοι περιθωριοποιημένοι. Έτσι, με κοκάρδα εδώ. Και ως εργαζόμενους θα τους αντιμετωπίσουμε. Πώς θα τη λέμε την αστυνομία. Και αυτοί θα έχουν λόγο για τη συνδιαμόρφωση. Πώς θα λέγεται η αστυνομία, δεν μου πάτε. Η αστυνομία, αστυνομία, πώς θέλετε να λέγεται. Αστυνομία, τι λέτε. Βεβαίως. Εσείς μιλάτε για τα ΜΑΤ, μιλάτε για τα 3.000 άτομα τι τα εξειδικευμένα αυτό, που κάνουν καταστολή μόνο στις λαϊκές κινητοποιήσεις και στους εργαζόμενους. Λοιπόν, το βαρύ έγκλημα και κυρία το οργανωμένο έγκλημα θα αντιμετωπιστεί. Κυρία η βαριά παραβατικότητα, αυτό κυρία προβληματίζει τον ελληνικό λαό. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας, γιατί μπήκαμε μέσα λόγω και των γαλλικών γεγονότων με την και των δηλώσεων του κυρίου Μπαλάφα, ο οποίος ο άνθρωπος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε όπλα. Και όχι μόνο ο κύριος Μπαλάφας, και ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυρία Κατριβάνου, όλος ο κόσμος. Ναι, βεβαίως. Είναι γιατί, μέσα στο γιατί παρεξηγηθήκατε, κυρία Βούλτεψη. Όχι, λέω δεν μπορεί ένας αστυνομικός να βγει με την γραβάτα του έξω, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα, να πάει να καταστήλει το οργανωμένο έγκλημα και τα καλάζνικο στην Αθήνα, πετώντας ας πούμε και γαρίφαλα αν χρειαστεί. Λοιπόν, η κυρία Χρυσοκοπούλου έχει το λόγο. Νέα Δημοκρατία δεν θα το διαβάσουμε. Ησυχάστε το ζήσιμα. Το ζήσιμα. Περιμένουμε να αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Όταν με ρωτάμε να μην απαντήσω. Μα με συγχωρείτε, επειδή ρωτήθηκα εγώ, αυτή τη στιγμή θέλω να πω. Πρέπει να μιλήσω για την κυρία Χρυσοφιλοπούλου του Πασό. Παρακαλώ, κυρία μου. Ένα σχόλιο γύρω από όλα αυτά. Είναι σαφές ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους αδιέξοδα ή δίπολα τα οποία είναι. Δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή, όταν μια διαδήλωση είναι ειρηνική, πρέπει αυτό να κατοχυρώνεται και να μπορεί ο κόσμος να διαδηλώνει όποτε θέλει, με τάξη και ειρηνικά. Ναι. Βεβαίως, η αστυνομία έχει ένα ρόλο να παίξει. Ο ρόλος δεν είναι απλά περιφρούρηση. Η αστυνομία είναι αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να προστατέψει και τους ίδιους τους διαδηλωτές και τα καταστήματα γύρω-γύρω. Σωστό. Και την περιοχή. Ναι. Άρα η αστυνομία έχει ένα διπλό ρόλο. Να όσο μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει ειρηνική η διαδήλωση, αν η διαδήλωση πάει να εμφανίσει εκτρατεί φαινόμενα βίας, να το περιορίσει με το λιγότερο δυνατό κόστος και βία. Κόστος εννοώ σε ανθρώπινα. Όχι, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει βία.
Κοιτάξτε. Αυτά τώρα τελειώσαμε, μαζί, αυτά που μαζί ξέρατε, με όλα τα δις που θα μοιραστούν, θα έχουμε, θα έχουμε θα και την απάλυψη της βίας, δεν γίνεται. Θα φιλούνται με κακοποιούς, θα φιλούνται με Αρμανούς, θα φιλούνται με ό,τι πρέπει θέλετε, να είμαστε ξέρουμε, πραγματιστές και ρεαλιστές. Με Ισλαμιστές και ρεαλιστές πρέπει να είμαστε και επειδή ζούμε μέρες δύσκολες όπως είδαμε και στην Ευρώπη, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα αποτρόπαια για όλους μας και για όσους εδώ στο πάνελ, εσείς κύριε Τράγκα, η κυρία Βούλτεψη και όσοι Πέμφας. Άλλοι είναι δημοσιογράφοι, αλλά όλοι μαζί σας πενθούμε πραγματικά σήμερα, όχι μόνο τους δημοσιογράφους που χάθηκαν και τους αστυνομικούς που χάθηκαν, αλλά πενθούμε την ίδια, το θάψιμο μέσα από αυτή την αγριότητα του δικαιώματος στη σάτυρα, στην κριτική, στην ελεύθερη σκέψη, τελικά στην ευρωπαϊκή μας δημοκρατία. Γιατί θεμέλιο της δημοκρατίας είναι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι επειδή εγώ τις τελευταίες ημέρες ήμουν στη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία και στον Βορρά και στον Νότο, κυκλοφορούσαν στρατός. Υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όχι μόνο στα αεροδρόμια, στους δρόμους, στη γαλλική πρωτεύουσα και παντού. Μιλάμε ότι τώρα έχει πάει επί τρία επάνω το επίπεδο. Και αργότερα αν μπορώ ένα σχόλιο εδώ. Στρατό έξω. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Τράγκα, από αυτό. Πολύ στρατό ότι έξω, το μίσος μεταξύ των μουσουλμάνων και μη θα ενταθεί έτσι. Και το χάσμα μεταξύ του δυτικού κόσμου και του μουσουλμανικού κόσμου ολοένα και βαθαίνει. Και αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Για την παγκόσμια ειρήνη. Αυτά είναι φαινόμενα. Είναι η σύγκρουση των πολιτισμών, τελείωσε. Γίνεται, αλλά η σύγκρουση των πολιτισμών, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές οδηγούν σε επέρχεται. Ολέθρια ανθρώπινα. Διότι αν αυτά κλιμακωθούν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα μεταφερθεί η σταυροφορία κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το τελευταίο τόσο σοβαρό γεγονός. Μείνετε εδώ, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ και πριν πάω στον κύριο Δάσινο. Που είναι υποψήφιος της Δημάρ. Θέλω να δούμε για δύο λεπτά. Ναι, να πω ότι έχετε και ο κύριος Χατζηδάκης, πρώην υπουργός και υποψήφιος στην περιφέρεια. Πείτε τι. Στη Β' Αθηνών. Στη Β' Αθηνών. Καλή χρονιά να πω, και αυτό. Και καλή χρονιά και από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Δείτε 2.33 είναι. Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τη Δραχμούλα. Κοιτάξτε να σας πω η Δραχμούλα. Η οποία μπορεί να αναβυρίζει. Και λένε πολλοί ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε να το δούμε. Είναι νευρικότητα στο διεθνή τύπο γύρω από τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο ενός Brexit παραμένει στους τίτλους των μεγαλύτερων εφημερίδων παγκοσμίως. Η γαλλική Le Monde δεν αποκλεί το ενδεχόμενο ενός Brexit, αλλά δεν θεωρεί πιθανό ένα φαινόμενο ντόμινο στην Ευρωζώνη. Το 2015 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο άσχημα για τη ζώνη του ευρώ. Τα χρηματιστήρια της Ευρώπης στο σύνολό της κατρακύλησαν λόγω της έντονης ανησυχίας για την ελληνική οικονομία. Το ευρώ έπεσε στο πιο χαμηλό επίπεδο από το Μάρτιο του 2016. Το ενδεχόμενο ενός Brexit έρχεται και πάλι να στοιχειώσει όλα τα πνεύματα, αναφέρει το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας. Στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και του Ισπανικού Ποντέμος αφιέρωσε την πρώτη σελίδα η γαλλική Λιμπερασιόν με τον τίτλο «Ευρωπαϊκός Νότος, η άνοιξη της κόκκινης αριστεράς». Ενώ στο άρθρο αναφέρεται ότι μία νίκη των δύο κομμάτων στις εκλογές θα προκαλούσε πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Βερολίνο και Παρίσι πιέζουν την Ελλάδα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της, προειδοποιώντας την ότι τίθεται σε κίνδυνο η θέση της στην Ευρωζώνη, υποστηρίζει η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της. Στον Guardian, αντίθετα, επισημαίνεται ότι υπάρχουν μερικοί βασικοί λόγοι για τους οποίους μια ελληνική έξοδος θα προκαλέσει σεισμό. Ένας είναι ότι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ένας δεύτερος, ότι η έξοδος θα σημαίνει πως η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βοηθήσει αποτελεσματικά ένα μέλος της. Η Γερμανία καταστρώνει σχέδια για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, στα οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις από μια συρροή των καταθετών για να αποσύρουν τα χρήματά τους από τράπεζες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής ταμπλόιντ εφημερίδας Bild, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές που δεν κατονομάζει. Μετά τα πανωτά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επιστροφή στη Δραχμή, σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι η TUI, η μεγαλύτερη εταιρεία τουρισμού της Γερμανίας, ετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε νομισματική εξέλιξη. Τα συμβόλαια είναι έτσι δομημένα, ώστε οι υποχρεώσεις πρέπει πάντα να πληρώνονται σε ευρώ, δηλώνει εκπρόσωπος της TUI στην Die Welt και επιβεβαιώνει ότι ο νέος αυτός νομισματικός όρος ισχύει για συμβόλαια με ξενοδόχους όλων των ευρωπαϊκών χωρών με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία.
Η TUI διαβεβαιώνει μάλιστα τους πελάτες της ότι όχι απλώς δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, αλλά πολλά πακέτα θα είναι φτηνότερα από ό,τι μέχρι τώρα. Με συγχωρείτε πολύ, πρέπει να σας πω, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, την οποία αναζητούσα στο τηλέφωνο, δεν τη βρήκα, πήγε σπίτι της, πίστευε ότι θα μπει σε κάποιο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή Κοζάνης. Ο Αλέξης, της είπε, φυλάκια, μενικής. Επίσης ο κύριος Μπολάρης, ο οποίος είχε πάει και είχε πει εγώ με ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, του είχαν πει έλα τα αρκουδάκι μου, έλα τα αρκουδί μου, το πήγαν εκεί κάτω στην Κουμουντούρου, το κάνανε βόλτες σε όλα τα πατώματα, μετά του είπανε μενικής, πρέπει να ξέρετε ότι είναι ο πιο γρήγορος ο 40χρονος, ο πιο γρήγορος, ενσωματώνει και απορροφά μόνο ό,τι θέλει. Επίσης, η κυρία Γιαταγάνα μου λένε, Γιαταγάνη, κύριε Δαρσινή, ο Φανούρης, χρόνια του πολλά κιόλας, ο κύριος Κουβέλης, πήρε στο λαιμό του όλο τον πληθυσμό. Κύριε Δαρσινέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακουστήκατε εσείς να λέτε ότι στις συνομιλίες που κάνατε ο κύριος Κουβέλης και οι δημαρίτες με τους Σιριζέους, αποφασίσατε να μην προχωρήσετε με τους Σιριζέους γιατί δεν απέκλεισαν μονομερείς ενέργειες στις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους. Είναι αλήθεια, κύριε Δαρσινέ? Θα σας εξηγήσω. Εμείς είχαμε βάλει δύο όρους για τη συνεργασία μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος όρος ήταν η προγραμματική διακήρυξη. Στην προγραμματική διακήρυξη προφανώς ο καθένας έρχεται με τους δικούς του όρους και βρίσκουμε το μίνιμουμ του συμβιβασμού που θα επιτευχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι μόνον το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αποτελεί προγραμματική διακήρυξη συμφωνίας και τίποτα πέραν αυτού. Παρακαλώ, εμείς... το επαναλαμβάνετε, γιατί αυτό, εχθές μου το είπαν, εγώ δεν το πίστευα, το είπατε ότι... Επέμεινε μόνο στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Καμία άλλη παρατήρηση... Μαζί και... με το Θεσσαλονίκη Plus, γιατί έχει και ένα που λέγεται Plus. Είναι, όπως λέμε, παιδιά το live. Εμείς στα 14 σημεία τα οποία είχαμε αποστείλει με επιστολή από το καλοκαίρι στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε περιλάβει και, και τη θέση ότι πρέπει να αποφευθούν μονομερείς ενέργειες που θα ήταν πρόβλημα, η Ελλάδα να έχει πρόβλημα με το ευρώ και οπότε σας είπανε... Μπορείτε να φύγετε. Ευλόγως, εγώ θα μπορούσα προσωπικά να ερμηνεύσω ότι δεν θέλανε να το περιλάβουν αυτό το σημείο κλπ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ο κώδικας δεοντολογίας που είπατε, ο Καρίτζιος κώδικας δεοντολογίας. Έπρεπε να τον υπογράψετε. Καλά, σας βάζανε. Θέλω να πείτε κάτι. Γι' αυτόν φύγαμε. Σας βάζανε στα ψηφοδέλτια ή σας είχαν, ας πούμε, κάπου στο σαλονάκι, περίμενε, φέρτε ένα τσάι. Ξέρω εγώ, φωνάξτε από την Κουμουντούρου κανένα με καφένι. Γι' αυτόν τον κώδικα διοντολογίας, ο οποίος ενεφανίστηκε το 2010, φύγαμε εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το κρατούμε. Να μαθαίνετε και μερικά άλλα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι. Και το δεύτερο, η αυτονομία. Πολλά ότι είχε φύγει για τις φωτιές, για τα Δεκεμβριανά τότε. Ήταν κάποιες διαφωνίες ουσιώδεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, και αυτό. Γιατί είπαμε ότι. Γιατί ήταν τόσο ουσιώδεις διαφωνίες? Δεν θέλανε να βγάλουν ανακοινώσεις καταδικαστικές των πυρπολισμών και γι' αυτό φύγατε εσείς με τον Κουβέλη τότε? Εμείς φύγαμε για τη σύνθεση την οποία επιμέναμε ότι έπρεπε να ήταν μια φιλοευρωπαϊκή σύνθεση και να αποφευχθούν οι συνιστώσεις οι οποίες είχαν αντιευρωπαϊκές θέσεις. Εξακολουθούν οι συνιστώσεις και έχουν αντιευρωπαϊκές θέσεις? Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να το πω εγώ. Εσείς φύγατε το 10 τότε, έτσι. Το 10, ναι. Και τότε είχε δώσει μια συνέντευξη στο Χατζηνικολάου και του είχε πει, ο Κουβέλης του είχε ξεφύγει, είχε πει ότι φύγαμε και για το θέμα των Δεκεμβριανών. Ας αυτό ήμασταν αντίθετοι. Ήμασταν η μόνη τάση τότε στο συνεδρισμό. Τι αντίθετη δηλαδή? Στη στάση την οποία τηρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά του ότι δεν απέναντι έπρεπε να πάρει θέση. Απέναντι στους κουκουλοφόρους, αναγκικούς και τέτοια. Και ο κύριος Κουβέλης είχε πάρει θέση και η τάση τότε, η τάση η δική μας, η ανανοητική τάση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει θέση για τα Δεκεμβριανά ότι έπρεπε να καταδικαστούν και ότι έπρεπε να υπήρχε μια παρέμβαση, ας πούμε, από τη δική μας την πλευρά, καταδικαστέα εναντίον των γεγονότων που συνέβησαν. Πράγμα που δεν έπαιρνε. Τώρα αισθάνεστε ότι σας έχει παρασύρει. Τώρα αισθάνεστε ότι σας έχει παρασύρει ο Κουβέλης στο παρόν και μετά πήγατε εκεί, ας πούμε, παιδιά ξαναήρθαμε. Όχι, θα ήθελα να εξηγήσω, γιατί είπατε στην αρχή κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Να ρωτήσω κάτι. Να απαντήσω για αυτό το θέμα. Το 2010 που αποχωρήσατε από τον ΣΥΡΙΖΑ με το διαφαινόμενο μνημόνιο. Γιατί το κάνατε?
Δεν ήσασταν εναντίον του μνημονίου. Εναντίον ήμασταν πάντα. Γιατί, πού κολλάει αυτό. Όχι, όχι, κολλάει. Γιατί, γιατί στην πολιτική έχει σημασία και ο χρόνο. Και μιλάτε για φιλοευρωπαϊκέ θέσει. Αλλάξτε τον τίτλο, παρακαλώ, από κάτω. Φύγανε εξαιτία των Δεκεμβριανών. Το για αποκαλύψει, σα είπα στον συνάδελφό μου. Εσεί το 2010 αποχωρήσατε για τα Δεκεμβριανά του 8. Εμεί αποχωρήσαμε. Ή για το μνημόνιο που ερχόταν. Ήσασταν το 2010 ΣΥΡΙΖΑ. Το 2010 συμμαχήσαμε. Το 2010 αποχωρήσαμε και συμμαχήσαμε. Το 8 γίνανε τα επεισόδια. Το 10 μετά από δύο χρόνια ανακαλύψατε. Δεν είπα εγώ για αυτόν τον λόγο. Είχαμε το 8 αντίθετη άποψη γιορτάσει. Μα το 10 αποχωρήσατε. Αυτό είπα εγώ τώρα. Όχι, δεν το είπατε, αλλά αυτό συνέβη. Παιδιά, είπαμε ότι το 2010 φύγαμε στο συνέδριο διότι βάλαμε ως θέμα το ότι έπρεπε να υπάρχει μια φιλοευρωπαϊκή στάση περισσότερη του ΣΥΡΙΖΑ. Την και ώρα ότι... που μας κόβαν το λαιμό, εσείς είχατε θέμα για τη φιλοευρωπαϊκή στάση. Εμείς αυτή είχαμε την άποψη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, εσείς η άποψή σας. Η άποψή σας. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, θα μας καταδικάσετε την άποψή σας. Δεν είστε κατά τη Ευρώπη, καθόλου. Η άποψή σας νοιάζει. Πώς γίνατε φιλοευρωπαϊκή? Η άποψή σας όμως δεν δικαιώθηκε για να αξιώνεται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν δικαιώθηκε, θα το δούμε στην πορεία, κυρία Κασιμπάκη. Γιατί δεν δικαιώθηκε? Μετά από λίγους μήνες θα το δούμε. Αν δικαιώθηκε, ότι η πολιτική σας έχει επιτύχει. Λοιπόν, η Ευρώπη, και για η Ευρώπη, την ακρίβεια και για την ακρίβεια και για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια η πολιτική. Μετά το η Ευρώπη είναι για σας. Ηρεμήστε. Επειδή μας έριξε σε άλλο κύκλο και είναι δικό της θέλει αυτό. Θέλω να απαντήσω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Είστε πολύ φιλοευρωπαϊστές στο ΣΥΡΙΖΑ. Για την Ευρώπη σας ρωτήσω. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχετε αγωνιστεί για την Ευρώπη. Πείτε μου τι σημαίνει. Μιλάμε για την Ευρώπη των τραπεζών. Για την Ευρώπη. Μισό λεπτό. Η Ευρώπη έχει και τράπεζες. Έχει και ATM. Έχει και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει και πολιτισμό. Με τις μνημονιακές πολιτικές ακυρώθηκαν στην πράξη. Έχει όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε συμφωνείτε με τη δράση των πυρήνων της φωτιάς. Ορίστε. Ναι ή όχι. Συμφωνείτε με τη δράση και τις πολιτικές θέσεις των πυρήνων της φωτιάς. Όλη η αριστερά είναι εναντίον της τρομοκρατίας. Όχι, αυτό είναι γενική θέση. Όχι, δεν είναι. Συμφωνείτε. Είναι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και πολιτικές θέσεις. Ένα λεπτό. Και βγαίνουν σε διάφορες ανακοινώσεις. Άλλο η πολιτική θέση, άλλο η πολιτική πρακτική. Συμφωνείτε με τις πολιτικές θέσεις τους. Αν είναι δυνατό. Τότε γιατί καλεί ο Τσίπρας την εξοκοινοβουλευτική αριστερά σε συμπόρευση? Γιατί η εξοκοινοβουλευτική αριστερά είναι τρομοκρατική. Όχι. Τότε... Γιατί καλεί θέση αντιεξουσιαστικών ομάδων. Η συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Γιατί καλείτε τις... αφού θέλετε την εξουσία. Δηλαδή εσείς... Γιατί συμπορεύεστε με την αντιεξουσιαστική. Ταυτίζετε την εξοκοινοβουλευτική αριστερά με τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι, συλλήβδιν. Όχι, εγώ σας ρώτησα και δεν μου απαντήσατε, κυρία. Όχι, σας απάντησα. Μου είπατε γενικώς είμαστε κατά της τρομοκρατίας. Όχι, είναι πολύ ειδικό. Και η τζιχάντ είναι γενικώς κατά της τρομοκρατίας. Είναι πριν αποκεφαλίσει. Πείτε μου κάτι να μιλάτε σας πω. Για μια τρομοκρατική η τσιγκάτα, άμα τη ρωτήσετε, είναι... θα σας μιλήσει για την αμερικανική τρομοκρατία. Ξεκάθαρη απάντηση δεν έχουμε πάρει πάντα. Δεν έχετε πάρει ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρη δεν δίνετε. Σύμφωνα με τα κείμενα των πυρήνων της φωτιάς. Ναι. Εσείς συμφωνείτε στις πολιτικές σου θέσεις στον εξοκοινοβουλευτικό χώρο. Καλείτε την ανταρσία σε συμπόρευση, ναι ή όχι? Η ανταρσία είναι τρομοκρατική. Καλείτε τους πυρήνες της φωτιάς σε συμπόρευση. Κάλεσε ο Τσίπρας στον εξοκοινοβουλευτικό χώρο. Εξοκοινοβουλευτικό χώρο. Έχετε διαβάσει κείμενα του εξοκοινοβουλευτικού χώρου. Είναι εναντίον του κοινοβουλίου. Είναι ένα εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα πραγματικότητα. Μπορεί να σας βολεύει μέσα στην όλη τρομοκρατία, μια με τον Brexit, μια με το ότι θα βγούμε στο βουνό. Ποιο Brexit, μωρέ, ποιο το βουνό. Καταρχάς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για να τελειώνουμε επίσης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είστε νέα γυναίκα, πανέμορφη γυναίκα και νέα πολιτικός. Και επειδή έχετε και υπέροχα μάτια κινηματογραφικά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ορκίζεστε τον όρκο των κορισχάδων όπως η κυρία Δούρου? Γιατί δεν είναι να ξεκαθαρίζουμε! Γιατί δεν είναι να ξεκαθαρίζουμε! Να είστε τίμοι πολιτικά! Είστε ή δεν είστε κομμουνιστές! Μα στον εμφύλιο είμαστε. Η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου ορκίστηκε με το χέρι στην καρδιά στον όρκο των κορισχάδων. Καλά. Στο 44 γυρίσαμε. Και καθόταν ο παπάς 30 μέτρα πιο κάτω. Και όλη η επίσημη πολιτεία. Προς τιμήν της. Ξέρετε κάτι. Εγώ το πήγα το γεγονός. Εγώ το πήγα το γεγονός. Εγώ το πήγα το γεγονός, γιατί τουλάχιστον να σας πω κάτι. Δεν ξεγέλασε κανένας αυτό. Έβαλε το χέρι στην καρδιά και είπε: εν ονόματι της κυβέρνησης των Κορισχάδων, ορκίζομαι στην αξιοπρέπειά μου.
Και μετά υπόγραψε. Εσείς ορκίζεστε έτσι. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι ναι. έχουμε αμικές καταβολές, γιατί εμείς δεν τις αποποιούμαστε. Τις τιμάμε και μετά. Αμικές ή ελασίτικες, να ξέρουμε τώρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Να ξέρουμε. Αν 60 χρόνια μετά έχετε ελασίτικες καταβολές. Να σας πω. Μα τώρα τι είναι αυτά. Τι λέτε, κυρία Κασιμάτη. Αυτοί που έχουν πραγματικά αμφιβολία. Δεν κάθονται να λένε τώρα τι καταβολές έχουν αυτοί που έχουν πραγματικές καταβολές. Εγώ απάντησα σε ερώτημα. Καμία σχέση δεν έχει. Να πούμε τίποτα για τις καταβολές. Δηλαδή τι είστε με το δεύτερο εμφύλιο. Θα πούμε. Μισό λεπτό. Τακτοποιώ πάλι τη συζήτηση. Μισό λεπτό. Κάποια πράγματα πρέπει να τα. Να σας πω κάτι. Το να έρθετε και καλυμμένοι με καμουφλάζ. Πότε δεξιά και πότε αριστερά. Πότε κόσμο και πότε λαϊκά. Δεν είναι τίμιο απέναντι στον ελληνικό λαό. Τίμιο είναι να πείτε από την αρχή είμαστε κομμουνιστές και ψηφίστε μας. Τα καμουφλαρισμένα μισοευρωπαϊκά, μισο με Ντράγκη, μισο με Μέρκελ. Μίσο με Ελλάς, μίσο με ΑΜ, μίσο με αυτό. Αυτά τα έχει ζήσει ο ελληνικός λαός. Τα έχει ζήσει. Αυτά που ζει είναι το μνημόνιο και έτσι, οι πολιτικές. Είναι και το μνημόνιο. Αυτά έχει ζήσει. Ωραία. Λοιπόν. 4 χρόνια αυτά μας λέγατε, κύριε Τράγκα. Να σας πω κάτι. Ευθέως σας ρωτάω και καταγράφετε. Χωρίς το μνημόνιο δεν μπορεί εκλογών. Να υπάρξετε. Αυτό παραμονές εκλογών. Δεν μπορεί να υπάρξετε χωρίς το μνημόνιο. Θα προβείτε αν σας πει η Γερμανία ότι δεν κουρεύει το χρέος σε μονομερείς ενέργειες. Εμείς δεν πάμε να διαπραγματευτούμε για να μην μας το κουρέψουν. Πάμε να διαπραγματευτούμε να κουρευτεί το χρέο. Είναι ερωτευμένη η Μέρκελ μαζί σας. Τι λέτε τώρα, το μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους που έγινε ποτέ. Το μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους που έγινε ποτέ στα ιστορικά. Όχι όλοι μαζί. Μνημόνιο έγινε επί κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει. Ηρεμήστε όλοι, κύριε Τζίμα του Κουκουέ. Πιστεύετε πραγματικά είναι ένα αριστερό κόμμα το οποίο θα σπάσει αυγά στην υπόθεση που λέγεται μνημόνιο? Εσείς είστε original κουκουέ. Κοιτάξτε, αυγά μιλάμε για περισσό, θα τσιμενταρισμένο, μιλάμε... Αυγά δεν εδώ δεν έχουμε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Σύννεφο. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Λέω αυγά δεν ξέρω αν θα σπάσει, αλλά από τη γονικλησία πάει σύννεφο το προηγούμενο διάστημα. Ποιος δηλαδή, όταν λέτε γονικλησία, τι εννοείτε? Μέχρι τον Πάπα. Τι, το περιστέρι που πέταξε? Και σε όλη την υπόλοιπη. Έλα μωρέ, πέταξε ένα περιστέρι και εσείς οι κομμουνιστές το κάνατε τώρα. Ένα περιστέρι έριξε ο άνθρωπος. Όχι, έριξε και τον αγιασμό. Να βάλω ένα ρήμα στην πρόταση. Το ζήτημα, κύριε Τράγκα, είναι σε αυτές τις μέρες που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός. Να γίνει μια συζήτηση για το αν υπάρχουν προϋποθέσεις και ποιες είναι αυτές για να ανακτήσεις πραγματικά βαρύτητα της απώλειας του όλου το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που διαπερνά όλα τα επιμέρους του θέματος. Όταν λέτε απώλειες, εννοείται ανάταξη μισθών και συντάξεων. Μισθοί, συντάξεις, ναι. κοινωνικές παροχές. Εννοείται, με συγχωρείτε, και καταστήματα να ξανανοίξουν μαγαζιά. Να μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει από το σπίτι του, να πάρει στο παιδί του ένα δώρο, μιας που είναι και κροτές. Πού θα πάει να δουλέψει? Αφού τα λεφτά τα διώχνουν από την Ελλάδα. Σήμερα, πού θα πάει να δουλέψει? Το ζήτημα είναι αυτό. Ποιος θα του δώσει λεφτά? Έχουμε καμιά μηχανή που κόβει στον Ταού Πεντέλης? Κοιτάξτε, ποιος θα του δώσει λεφτά? Όλες οι λίστες οι οποίες δημοσιεύονται αυτή την περίοδο μιλάνε για δισεκατομμύρια δολάρια ή σε ευρώ. Διαλέξτε και πάρτε. Ποιος δημοσιεύει? Που έχουν νέα κούφτα επιχειρηματίες. Δισεκατομμύρια δολάρια δεν υπήρξαν. Αυτά τα ξέρετε. Αν η παραγωγή δεν χαριζόταν στους μονοπωλιακούς ομίλους, θα είχαμε και λεφτά. Γιατί δεν πάει το κουκουέ με το λοιπόν, κύριε Τράγκα, είναι αν την επόμενη μέρα ο ελληνικός λαός θα έχει να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μνημόνια διάρκειάς της. Να θα, θα είναι εδώ το δυσβάσταχτο χρέος που πληρώνει ο ελληνικός λαός και τα αναγνωρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι εδώ οι εκατοντάδες αντιλαϊκίνων που ψηφίστηκαν με μνημόνιο και προμνημόνιο. Μα που θα λένε, θα τα καταργήσουν όλα οι άνθρωποι. Ή θα περιμένει ο λαός πόσο θα βγατήσει το φαγοπότη πάνω στο τραπέζι για να πέσει κανένα ψίχουλο παραπάνω. Αυτό είναι το κεντρικό ζητούμενο. Μα δεν του εμπιστεύεστε εσεί που είστε ίδια φλέβα αριστερή, ποιο θα του εμπιστευτεί τότε? Υπάρχουν κυριολεκτικά λοιπόν αυτές οι δυνατότητες. Και ο λαός δεν έχει να περιμένει ναι, τίποτα ούτε από παλιότερους. Δεν αντέχω, θα σας το πω. Λέτε ανάταξη μισθών σήμερα και συντάξεων. Για να γίνει ανάταξη μισθών και συντάξεων πρέπει να βρεθούν δουλειές. Για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Και για να βρεθούν δουλειές πρέπει να υπάρχουν λεφτά από τσέπη ιδιωτών, αστών.
δεξιών. Δεν είναι έτσι, κύριε Τράγκα. Έτσι είναι. Δεν θα υπάρχουν. Άμα δεν υπάρχουν, τα λεφτά της θα ψάχνει να βρει θησαυρούς κάπου στην Πελοπόννησο. Και αυτοί που τα βρήκαν, τα κερδίσανε στον Τζόκερ. Γιατί... Τα λεφτά που επενδύουν. Ή τα πήραν από τον υδρότα των εργαζόμενων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς έβγαλε ένα επιχειρηματία όλα αυτά τα εκατομμύρια. Να συλληφθούν όλοι οι επιχειρηματίε. Τα κέρδη από κληρονομιά του πατέρα. Να του οδηγούν να του συλλάβουν όλοι να τελειώνουν. Εγώ συμφωνώ. Τι θα γίνει με όλο εκείνο τον κόσμο που δουλεύει όλη μέρα και όλη νύχτα και παίρνει 3 και 4 εκατοστάρια. Εσεί είστε και αμογενεί για αυτό. Είναι λοιπόν και ένα ζήτημα σήμερα που και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει όταν μιλάμε για θέσει εργασία. Αν το πάρει το καρπούζι και το κόψει στα δύο, έχει δύο καρπούζια. Για έχεις ένα. Μπράβο, λοιπόν γιατί δεν κάνετε σήμερα δύο καρπούζια ένα λοιπόν, να τελειώνουμε. Λέμε να ξέρουμε τι βλέπουμε όλοι δηλαδή. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που προκειμένου να βγει ένα κομμάτι κέρδος παραπάνω, γιατί αυτός είναι ο ανταγωνισμός και εσείς περιγράφετε πάρα πολλές φορές. Για να βγει λοιπόν αυτό το κέρδος, κάποιος πρέπει να χάσει. Όλοι κερδισμένοι δεν γίνεται να είναι. Και εδώ αυτοί που είναι χαμένοι. Και πρέπει να τα χάσει αυτό που τα βάζει δηλαδή. Βέβαια. Να μου ζήσει εσύ που με βλέπει τώρα, ξέρει ποιο είσαι. Οι περισσότεροι από αυτού. Κατάλαβε. Οι περισσότεροι από αυτού δεν ξέρουν ούτε κατά πού πέφτουν οι επιχειρήσει. Αυτό που τα ξέρει. Δηλαδή μισό λεπτό. Κάτσε μισό λεπτό. Κάτσε μισό λεπτό. Και αυτό θα πω κάτι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ αμερικάνικο. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ αμερικάνικο. Κάποιος κάνει ληστεία, λοιπόν. Να σου πω, κάποιος κάνει ληστεία, δεν τον πιάνουνε και έχει 2 εκατομμύρια δολάρια. Και έρχεται και τα χώνει στην αγορά και κάνει μια νόμιμη επιχείρηση που θέλει 200 ανθρώπους. Εσύ τι θα το κάνεις, συλλάβει. Μιλάτε για κάποιον Έλληνα. Μισό λεπτό! Εγώ σου λέω, ποιος μεροκαματιάρης, μα δεν θα έχει μεροκάματο άμα δεν γίνει η επιχείρηση. Οι περισσότεροι αποφεύγουν τις τράπεζες γιατί έχουν να πληρώσουν και από μια δόση από πάνω. Τι μας λέτε τώρα. Πώς θα βρεις δουλειά, βρε άνθρωπε, ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς θα βρεις να το λες άνεργο για να ρίχνει κουκουέ. Δεν μπορεί. Εσύ με συγχωρείς. Είναι η δονή να λες κάποιον δεν έχει λεφτά. Επειδή δεν έχει λεφτά, ψήψα κουκουέ. Πώς γίνεται αυτός ο μονόδρομος που είναι δεδομένος να βγάζει μόνο αφρουγία. Εν έτη 2014. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μου λες γιατί καταργήθηκε ο κομμουνισμός σε όλο τον κόσμο και πρέπει να ιδρυθεί ξανά στην Ελλάδα. Αυτό δεν καταργήθηκε, ανατράπηκε. Το μοναδικό υποκατάστημα που είναι λειτουργία είστε εσείς εδώ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο και στην Κούβα το καταργούν σιγά σιγά. Να κάνουμε και μια ξεχωριστή εκπομπή να συζητήσουμε και για τον κομμουνισμό και για τον σοσιαλισμό. Πρέπει να συζητάμε και για τον κομμουνισμό. Γιατί μόνο στην Ελλάδα παίρνει αριστερές τροφές. Να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή να φωνάξουμε και κανένα μαθηματικό. Και στην Ισπανία και στην Ιρλανδία. Δεν ξυπνήσαμε ένα Εγώ έβλεπα ένα γκάλωπο απόψε, το 85% λέει του ελληνικού λαού, 75 δεν θυμάμαι πόσο, 82 του λένε γιατί δεν κάθεις στο σπίτι σου και να αφήσεις το Πασόκ του Βενιζέλου να πάρει και τα υπόλοιπα κουκιά. Ένα είναι το Πασόκ, δεν υπάρχει Πασόκ Βενιζέλου και κανενός. Ένα είναι το Πασόκ που τότε πρώτη ιδρύθηκε. Φορά λοιπόν έχω δει παιδί που έφυγε από την επιχείρηση του πατέρα του και έφτιαξε άλλη για να κλείσει την επιχείρηση του πατέρα του. Πρώτη φορά εγώ τέτοιο παιδί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, για πετε με εσείς, πώς ξυπνήσατε ένα ωραίο πρωί και είπατε ότι θα την κάνει τη δουλειά ο Παπανδρέου και θα πάει καλά. Πώς το σκέφτεστε? Καταρχήν, ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν ανέλαβε από την κυβέρνηση Καραμαλή, τη διακυβέρνηση της χώρας, είχε ένα μεγάλο χρέος. Και λεφτά δεν υπήρχαν στα ταμεία. Όταν ανέλαβε από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση Καραμαλή. Μάλιστα. Τότε τον είχα ακούσει σε μια συνέντευξη στον Κούλογλου που έλεγε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναγκάστηκε. Πόσο ήταν το χρέος? Να το θυμηθούμε λιγάκι. Αναγκάστηκε να πάρει ένα διακρατικό δάνειο. Πόσο ήταν το χρέος τότε? Το χρέος τότε ήταν στα 59 δις. Αύξηση 96,66% από το 2004 που ανέλαβε. Ωραία. Τι θέλεις να πεις τώρα, Μαρκό? Έλλειμμα προϋπολογισμού. Είχαμε το 2009 15,6% του ΑΕΠ. Όταν το έλλειμμα του προϋπολογισμού που παρέλαβε ήταν στο 3,3. Πρωτογενές έλλειμμα. Είχαμε 10,6 του ΑΕΠ, ενώ είχαμε 1,7 του ΑΕΠ το 2003. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό και μπορεί να μην θέλετε. Πρωτογενές πλεώνασμα ήταν 0%. Ο Γιώργος Παπανδρέου
παρέλαβε μία χώρα χωρίς λεφτά και αναγκάστηκε. Και έπρεπε. Λεφτά. Συγγνώμη, με διακόπτετε. Έλεγε ότι και έπρεπε. Μην με διακόπτετε. Και έπρεπε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπορώ αυτή η καυτή πατάτα. Όχι να μην ρωτήσετε, τώρα μιλάω εγώ. Αυτή η καυτή πατάτα. Σα παρακαλώ, κύριε. Παρέλαβε. Αυτή η καυτή πατάτα. Αυτή η καυτή πατάτα που παρέλαβε έπρεπε κάποιο να την παρέλαβε. Ζήτησε εκλογέ, δεν την παρέλαβε. Αφού την παρέλαβε την καυτή πατάτα, γιατί μα την έδωσε να τη φάμε, ρε παιδί. Του τη δώσαμε με το ζόρι, εκλογέ γύρισε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο και μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Το 2011 που ήσασταν στο Πάσο. Τώρα εδώ τα λέμε, κυρία Κασιμάτη. Πάμε παρακάτω. Κυρία Κασιμάτη, σα έχουν ανακαλύψει. Δύο χρόνια κυβέρνηση Παπανδρέου. Ελάτε τώρα, σα παρακαλώ. Μα και εγώ αλήθεια στο Πασόκ τι θυμάμαι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εννοείται, κυρία Βούτευση. Εννοείται. Λοιπόν, δύο χρόνια κυβέρνηση Παπανδρέου. Θέλω να ολοκληρώσω. Θέλω να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά ολοκληρώστε. Γιατί και ο Γιώργο κάνει κάτι παρενθετικέ προτάσει μεγάλε. Γι' αυτό ολοκληρώστε. Γιώργος Παπανδρέου, παρά τις μισόδεις επιθέσεις από τα ΜΜΕ, κατάφερε, κατάφερε να θεσπίσει τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, την άρση του τραπεζικού απορρίτου, τη διάβια, το Open Gov, τη φορολόγηση των offshore, είναι το τον νόμο που για ξέπλα του νόμου του εγκλήματος, η ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων, ο Καλλικράτης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η απογραφή των αριθμών των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό τώρα το έκανε. Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα όσα μου λέτε, γιατί μπορείτε να μην μπορείτε να απαντήσετε, αλλά αυτά θέσπισε ο Γιώργος Παπανδρέου τη διετία που κυβέρνησε. Ενώ θέλω να ολοκληρώσω. Επιπλέον, αφήστε να γίνουν εκλογές και τον δέρνετε μετά. Τώρα αφήστε να γίνουν εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Αφήστε να πει δύο λόγια υποψήφιος του Παπανδρέου. Είναι πράγματι αλήθεια. Τώρα μην τον δίνετε από τώρα το βράδυ τη 25η, ξέρω εγώ, ή μετά δεν βγείτε στι άλλε εκλογέ. Είναι πράγματι αληθές ότι κάποιοι το 2010 αποχωρήσαμε πρώτοι από το Πασόκ επειδή δεν αντιχτήκαμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρία Κασιμάτη, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω και μετά. Σα παρακαλώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, δεν άφησε τις τράπεζες να ακουμπήσουν την πρώτη κατοικία του εργαζόμενου λαού και της μεσαίας τάξης. Ναι, με τον νόμο Κατσέλο δεν μπορώ άλλο. Δεν άφησε όμως να ολοκληρώσω, κυρία Γιτράκα. Δεν σ' άφησα να ολοκληρώσω. Μην φωνάζετε, υπάρχουν και τα επιχειρήματα. Μιλάτε από πάνω. Γι' αυτό επί επιχειρημάτων μιλάω τόση ώρα και δεν με αφήνετε. Επειδή μιλάμε επιχειρήματα δεν με αφήνετε. Αφήστε να ακούσουμε τα επιχειρήματα και μετά δεν το βλέπω για από πάνω. Σας παρακαλώ. Τι να κάνουμε τώρα. Κυρία Κασιμάτη, δεν μπορείτε να παίρνετε μόνο σας. Σας τον αφαιρώ για λόγο. Κυρία Κασιμάτη, ήμαρτον. Φαντάσου τι θα γίνει άμα βγάλετε την κυβέρνηση. Πού θα είμαστε εδώ με αλυσίδες. Κύριε Τράγκα, το πιο βασικό και πρέπει να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Τελευταία κουβέντα. Όχι τώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν άφησε τις τράπεζες να ακουμπήσουν την πρώτη κατοικία. Ναι, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Γιατί κάποιοι τα αγιοποιούνται. Όταν κάποιοι λέγανε για τα δημοψηφίσματα. Εντάξει. Τώρα έρχονται και τα λένε. Τώρα θα πάρουμε εμείς Γιώργο Παπανδρέου και θα μιλήσουμε. Επικαλεστήκατε, συγγνώμη. Μονόλεπτο διάλειμμα, δεν παίζεται ο Γιώργος. Σας παρακαλώ. Μονόλεπτο, μονόλεπτο.